Δηλαδή εξήγησε τους τρόπους και τους μηχανισμούς, έκανε εκτεταμένη αναφορά όχι μόνο στα προβλήματα αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισης και ο κ. Αναστασιάδης του είπε ότι εγώ είμαι έτοιμος και εγώ και η διαπραγματευτική ομάδα είμαστε έτοιμοι και είναι δυνατόν να τελειώσουμε το 2016, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την άλλη πλευρά, σημαντικά από την Τουρκία και θέλετε ότι ο κ. Αναστασιάδης όλη αυτή την ανάγκη της κατάστασης από τον πρόεδρο της Τουρκία. Εξέφρασε σοβαρές διαφωνίες. Η αλήθεια, Νατάσα, είναι ότι όταν βγήκε έκταψη συνάντηση, είδατε και την φάτσα του. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να πει κανείς, χρειάζεται να δει μόνο τη φάτσα κάποιου ανθρώπου. Η εικόνα μιλά. Έδειχνε ένα εκνευρισμό. Το ρεπορτάζ βεβαίως συνεχίζεται, όπως κάνεις πριν από λίγο, τελείωσαν όλα αυτά. Μέχρι τη στιγμή αυτά μπορέσαμε να μάθουμε. Μάλιστα. Μιχάλη, δεν υπάρχει κάτι επιπρόσθετο πέρα αυτού που μας έχεις πει μέσα από τη συνέντευξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Για να δώσουμε την ανταπόκριση, γίνεται μια σοβαρή ενημέρωση αυτή τη στιγμή και πρέπει να επιστρέψουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να δούμε όμως, θα επανέλθουμε βεβαίως, πρέπει να δούμε όμως ένα tweet, η πρώτη αντίδραση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μετά τη συνάντηση με τον Μπαν Κι Μουν και τον Μουσταφά Κιντζή, απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνάντηση, οι προσπάθειές μας για λύσεις συνεχίζονται με την ίδια αποφασιστικότητα. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Θανάσης Θανασίου, ο συνάδελφος είναι μαζί μας. Θανάση. Λοιπόν, καλησπέρα. Όντως, λοιπόν, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως είπε και ο Μιχάλης ο Ιγνατίου. Καθώς η συζήτηση περιστράφηκε και δόθηκε η ευκαιρία στον πρόεδρο Αναστασιάδη να αναπτύξει τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και να τεθούν στο περιθώριο κάποιες αξιώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη σε σχέση με τον καθορισμό οδικού χάρτη και, τον καθορισμό μιας ημερομηνίας για πολυμερή ή πενταμερή. Στο μήνυμα του, λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε ότι οι προσπάθειες μας για λύση συνεχίζονται με την ίδια αποφασιστικότητα και είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από το κυβερνών κόμμα, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο αδέρφη Νεοφύτου έγραψε: Πρόεδρε, στηρίζουμε την προσπάθειά σου για επανένωση της μοιρασμένης μας Κύπρου και έκανε retweet το μήνυμα του πρόεδρου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Αυτά για την ώρα. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Πάντως, ξεκαθαρίζουμε ακόμη μια φορά, μέσα και από τις δηλώσεις του κ. Μπαν Κι Μουν, δεν αναφέρεται χρονοδιάγραμμα, ούτε ο δικός χάρτης και είναι και αυτός ο εκνευρισμός που καταγράφεται από πλευράς του Μουσταφά Κιντζή. Λοιπόν, θα επανέλθουμε αν είναι όταν ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση εγγύησεων και αποχώρηση κατοχικού στρατού, ζητεί